Στην υπόθεση της Πάτρας, τώρα ειδικό φασματογράφο που βρίσκεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και μπορεί να ανιχνεύσει πολύ περισσότερες ουσίες, ακόμη και σε μικρές ποσότητες, επιστρατεύουν οι αρχές προκειμένου να εξακριβώσουν αν και οι τρεις θάνατοι των κοριτσιών οφείλονται σε εγκληματική ενέργεια. Να δούμε το ρεπορτάζ και αμέσως μετά ο Βασίλης Λαμπρόπουλος με μία αποκάλυψη βόμβα για τη Ρούλα Πισπυρίγκου. Αυτό είναι το σοκαριστικό ερώτημα παραδοχή του Μάνου Δασκαλάκη στη Ρούλα Πισπυρίγκου. Κάθε φορά που χωρίζουμε θα έχουμε μια απώλεια, δηλαδή σύνελθε. Δασκαλάκης και Πισπυρίγκου αντάλλαξαν αυτές τις συνομιλίες σε κρίσιμες ημερομηνίες πριν και μετά τους θανάτους των τριών παιδιών τους. Τα μηνύματα αποτελούν πλέον στοιχείο της δικογραφίας, καθώς έχουν ήδη παραδοθεί στην ανακρίτρια μετά την άρση απορρίτου των τηλεπικοινωνιών. Αυτό βέβαια έχει υποθεί σύμφωνα με την εντολή μου στα πλαίσια των υποψιών που είχε ο ενδιαστάσει ήδη σύζυγός της, ότι επρόκειτο υπήρχε κίνδυνος να κάνει κακό στον εαυτό της. Αναλύσεις στοιχείων για το θάνατο των τριών παιδιών θα γίνουν στον υπερσύγχρονο φασματογράφο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που μπορεί να εντοπίσει ουσίες σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Την πρόβλεψη ότι οι θάνατοι της Μαλένας και της Ήρυδας δεν οφείλονται σε παθολογικά αίτια έκανε ο ιατροδικαστής Δημήτρης Γαλεντέρης. Η πρόβλεψη είναι ότι θα αποκαλυφθεί η ανθρωποκτονία, ότι όντως υπάρχει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία ότι δεν είναι παθολογική θάνατη. Εμένα τα στοιχεία αυτά που έχω στην κατοχή μου δεν με καλύπτουν για παθολογικά αίτια θανάτου, ούτε ηλικίες αλλά ούτε και ο συνδυασμός αυτού των τριών παιδιών. Η κατηγορούμενη φαίνεται πως χρησιμοποιούσε τα ίδια της τα παιδιά ως μοχλό πίεσης προς το δασκαλάκι. Μπορεί να είχε κάποιες ανορθόδοξες καταστάσεις η οικογένεια μέσα στο σπίτι. Από αυτό μέχρι να φτάσουμε στο θέμα της ανθρωποκτονίας, στην απόδειξη της σύνδεσης της φαρμακευτικής ουσίας με την κατηγορουμένη και στην απόδειξη ότι πράγματι τέλεσε μία μάνα την πράξη αυτή σε βάρος του παιδιού της, έχει μία κάποια απόσταση. Με απόφαση του Δημάρχου Πατρέων, Κώστα Πελετίδη πάφθηκε από τα καθήκοντά της η κοινωνική λειτουργός που το 2014 είχε κληθεί να διερευνήσει την καταγγελία περί κακοποίησης της Τζορτζίνας που τότε ήταν μόλις 10 μηνών. Σύνδεση με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Βασίλη, απόψε θα μας αποκαλύψεις ένα στοιχείο για την υπόθεση, μια κατάθεση που είναι ίσως το σημαντικότερο μετά την αποκάλυψη για την κεταμίνη. Γιατρός από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο φωτογραφίζει τη Ρούλα Πισπυρίγκου στο πρόσωπο που πιθανότατα αφαίρεσε από το πρόσωπο της Τζορτζίνας το ρινικό οξυγόνο. Είναι τέσσερις κρίσιμες καταθέσεις από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο γιατρών και μιας νοσηλεύτριας. Πηγαίνουμε λοιπόν χρονικά στις 11 Απριλίου του 2021, όταν η Τζορτζίνα, που μέχρι τότε ήταν απολύτως υγιής, μεταφέρεται στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο και το απόγευμα εκείνης της ημέρας υφίσταται την περίεργη ανακοπή. Mm-hmm. Ξέραμε μέχρι τώρα από τις περιγραφές της μητέρας ότι καθόταν δίπλα στο κορίτσι και κάποια στιγμή άρχισε να χτυπάει, όταν συνομιλούσε με μία φίλη της, άρχισε να χτυπάει το οξύμετρο, να ακούει αυτό το θόρυβο, της δίνει μια συμβουλή η φίλη της να ειδοποιήσει τους γιατρούς, γιατί της φαίνεται εκείνης περίεργο. Λέει η Ρούλα Πισπυρίγκου, θα το κάνω. Κάτι αναφέρει ασαφώς ότι έβλεπα να μην έχει καλή ανάσα, να κόβεται η ανάσα του κοριτσιού. Βγαίνει έξω. Όπως περιγράφει, ήταν μεγάλο ευτύχημα που είδε μπροστά της τους γιατρούς και χτυπάει το κουδούνι της νοσοκόμας και είναι πραγματικά το θεωρεί σωτήριο ότι είδε μπροστά της τους γιατρούς. Mm-hmm. Είναι τελείως διαφορετικές οι καταθέσεις που έχουν δοθεί τις τελευταίες ημέρες και τις οποίες αποκαλύπτουμε σήμερα. Η μία γιατρός αναφέρει ότι μας χτύπησε την πόρτα με έναν αράθυμο τρόπο, ήμασταν μέσα στο γραφείο και δεν την είδαμε μπροστά μας, ήμασταν στο γραφείο μας, τις ανοίξαμε και μας είπε σαν να ακούγεται το οξύμετρο. Ενώ μία άλλη που ήταν παρούσα σε αυτές τις συνομιλίες μας ανέφερε ότι το σφυρίζει το οξύμετρο, σφυρίζει το μηχάνημα. Η υπεύθυνη γιατρός και οι συνάδελφοί της πήγανε στο δωμάτιο και όπως καταθέτουν βρήκαν το κοριτσάκι, την Τζορτζίνα, όχροι, άσφιγμη, με μυδρίαση, με απώλεια ούρων όπως σημειώνει και δεν ανταποκρινόταν.
Όμως αυτό που είναι ράνια το καθοριστικό στοιχείο είναι ότι στην κατάθεσή της η γιατρός ανέφερε ότι είδε την Τζορτζίνα περιέργως στη μέση του κρεβατιού, σε πλάγια θέση, χωρίς το ρινικό οξυγόνο. Η μητέρα ανέφερε στις καταθέσεις ότι είχε συνέχεια μόνιμα ρινικό οξυγόνο. Και εδώ και τώρα το αυτό μπορεί οξύμετρο... να ακουστεί τεχνικό, αλλά ίσως έχει μια σημασία να το πούμε. Το ρινικό οξυγόνο μπορεί να έχει συμβεί, να το έχουμε δει όλοι σε κάποιο νοικείο μας. Δεν αφαιρείται, δεν είναι δεν και πολύ εύκολο. Καθόλου δεν αφαιρείται εύκολα. Και το οξύμετρο, το παλμικό οξύμετρο δεν είχε καμία ένδειξη. Ρώτησε τη μητέρα τι συνέβη και το παιδί βρέθηκε σε αυτή τη θέση όπως καταθέτει. Και ανέφερε η Ρούλα Επισπυρίγκου, όπως περιγράφει η γιατρός, επαναλαμβάνω είναι υπεύθυνη των ιατρών, δεν είναι κάποια τυχαία επιστήμονας, ότι έκανε ένα τέντομα και ξαφνικό τίναγμα προς τα πίσω. Δηλαδή την ίδια περιγραφή που έδωσε και για το θάνατο της Μαλένας και για το θάνατο της Τζορτζίνας ένα χρόνο αργότερα, περίπου 9 μήνες αργότερα, στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο. Η νοσηλεύτρια που κλήθηκε με το κουδούνι, αφού είπε ότι αυτό είναι ασυνήθιστο να το χτυπούν και το κάνουν μόνο όταν είναι, το χτυπούν μόνο όταν είναι να μας ζητήσουν κάτι απλό, όταν μπήκε μέσα είδε τη μικρή ανέστητη χωρίς οξύμετρο, οχρή με μυδρίαση και μία παύλα χαρακτηριστικά ως ένδειξη του οξυμέτρου. Να πούμε ακόμα ότι στη δικογραφία υπάρχουν 15 καταθέσεις ιατρών από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο που αναφέρουν ότι σε καμία περίπτωση δεν εξηγείται η ανακοπή που υπέστη τότε η Τζορτζίνα. Να θυμίσουμε ότι αυτά με το οξύμετρο και με τις περίεργες αντιδράσεις τα είχαμε και στο νοσοκομείο Πέδωνο που έχασε τη ζωή της η Τζορτζίνα τον Ιανουάριο του 2022, αλλά και στην περίπτωση της Μαλένας. Μάλιστα, Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ. Σε περιμένει. Ανακάλυψε χιονισμένα βουνά. Ορεινά χωριά. Πανέμορφα ποτάμια. Και απόλαυσε κάθε γεύση που έχει η Ελλάδα να σου προσφέρει. Ζήσε την Ελλάδα και το χειμώνα. Εμβολιαζόμαστε και ταξιδεύουμε ασφαλείς. 9 στους 10 θανάτους από COVID αφορούν συμπολίτες μας άνω των 60 ετών. Το εμβόλιο μειώνει έως 20 φορές τον κίνδυνο διασωλήνωσης και θανάτου. Εμβολιαζόμαστε για μας και για τους συνανθρώπους μας.